Εν αναμονή τη επίσημη απάντηση από του Αμερικανού για τα πλοία ενδιάμεση λύση που προσφέρουν στον ελληνικό στόλο, το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζει την εισήγησή του προ την πολιτική ηγεσία, αξιολογώντα όλε τι προτάσει, τι οποίε ω τώρα διαθέτει για τι νέε φρεγάτε. Γράβει στο newpost.gr ο Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει ήδη σαφές ότι στην παρούσα φάση δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει και να παραχωρήσει στο πολεμικό ναυτικό τα πανίσχυρα αντιτορπιλικά Arleigh Burke, τα οποία αποτελούν εδώ και χρόνια έτοιμα του ελληνικού επιτελείου. Το ενδεχόμενο παραχώρηση καταδρομικών Taiko de ronka. φαίνεται πάντω ότι παραμένει ανοιχτό, με του Έλληνε επιτελεί να περιμένουν την επίσημη απάντηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προκειμένου να αξιολογήσουν συνολικά την Αμερικανική πρόταση, η οποία αφορά την πώληση στην Ελλάδα τεσσάρων φρεγατών πολλαπλού ρόλου MMSC. Με δεδομένη πλέον την άρνηση των ΗΠΑ να παραχωρήσουν τουλάχιστον το προσεχέ διάστημα αντιτορπιλικά Arleigh Burke, το πολεμικό ναυτικό εμφανίζεται ναι μεν έτοιμο να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη πρόταση όπω και αυτή των Τάικων Ντερόνκα, αλλά πάντα με τη λογική ότι ο στόλο επιθυμεί πλοία ενδιάμεση λύση και όχι ενδιάμεσου προβλήματο όπω αναφέρεται χαρακτηριστικά. Άλλωστε, αποτελεί απόφαση η οποία ήδη εκτελείται να γίνεται αυτοψία σε κάθε μεταχειρισμένο πλοίο, το οποίο προτείνεται ω ενδιάμεση λύση για τι άμεσε ανάγκε του στόλου. Και πέρα από την κατάσταση κάθε μεταχειρισμένου πλοίου, το πολεμικό ναυτικό λαμβάνει υπόψη του τα χρονικά περιθώρια ζωής, τον οπλισμό, το κόστος συντήρησης και επιχειρησιακής ένταξης, αλλά και τις ανάγκες που επιθυμεί να καλύψει. Ήδη τα εξειδικευμένα στελέχη του στόλου έχουν επιθεωρήσει τις δύο γαλλικές φρεγάτες Jean Bard και La Tous Treville, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες και με τις φρεγάτες M, οι οποίες έχουν προταθεί από τους Ολλανδούς ως ενδιάμεση λύση σε περίπτωση συμφωνίας για απόκτηση των ΣΥΓΜΑ. Σε κάθε περίπτωση, ως προτεραιότητα τίθεται η ανάγκη για τα καινούργια πλοία με τα οποία θα πλέψει ο στόλος τα επόμενα 40 χρόνια και όχι για τα μεταχειρισμένα. Άλλωστε, το αίτημα τη ενδιάμεση λύση προέκυψε για το χρονικό διάστημα έω ότου το πολεμικό ναυτικό αποκτήσει και εντάξει επιχειρησιακά στο οπλοστάσιο του τα νέα πλοία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισήγηση του πολεμικού ναυτικού και του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχου Στυλιανού Πετράκη προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα είναι αναλυτική και θα θέτει υπόψη όλα τα δεδομένα τα οποία αφορούν τις προτάσεις που έχει στη διάθεσή του. Αν και το πολεμικό ναυτικό θεωρεί ω τελικέ όλε τι προτάσει, δεν αποκλείεται έστω και την τελευταία στιγμή κάποιο από του μνηστήρε να εμφανίσει στο τραπέζι κάποιον κρυφό άσο, όπω αναφέρεται χαρακτηριστικά, προκειμένου να επικρατήσει στην αυμαχία για τα καινούργια πλοία του ελληνικού στόλου. Ο μεγάλο αριθμό προτάσεων και ο ισχυρό πλέον ανταγωνισμό γύρω από το πρόγραμμα των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ενδεχομένω μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσει, ωστόσο το πολεμικό ναυτικό φαίνεται να ξεκαθαρίζει ότι ο χρόνο πλέον τελειώνει και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Άλλωστε και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο και θα όπω φαίνεται, την τελική απόφαση ζυγίζοντα όλα τα δεδομένα, έχει τονίσει ότι το πρόγραμμα πρέπει να προχωρήσει ω το τέλο του πρώτου εξαμήνου του 2021. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.